Γεια σου ομορφιές μου, welcome to my channel again. Καλό μήνα, καλό Δεκέμβρη να έχουμε, γιορτινό, με φωτάκια λαμπερά, καλά τσιμπούσια. Α, ναι, λοιπόν, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι έχω φτιάξει τα νύχια μου, κοίτα λίγο. Εντάξει, την Άρτα και τα Γιάννενα, τι έχω βάλει. Πέρα από ότι έχω κάνει συντήρηση ακριτζέλ με λαλού, έχω βάλει sugar effect, έχω κάνει Christmas nail art, έχω βάλει γραμμικό, έχω κάνει χιονοστιβάδα, έχω βάλει στρασάκια. Κοίτα λίγο, κοίτα εδώ τι γίνεται, σου λέω χαμός. Πάμε να δούμε πώς τα έφτιαξα. Αρχίζουμε που λέτε με τη συντήρηση αυτών εδώ πέρα των πράσινων νυχιών. Αρχικά θα κατεβάσω το υλικό μου με τροχό, θα κάνω ένα κόμπι manicure και θα επανέλθω για να σας δείξω πώς κάνω τη συντήρηση με το ακριτζέλ. Έχω βγάλει το χρώμα, έχω κάνει το κόμπι μάνικιουρ και έχω αφυδατώσει το νύχι μου. Έχω βγάλει δηλαδή και τις σκόνες και τα πάντα. Τώρα είμαι στη φάση που θα βάλω ένα πράιμερ μόνο εκεί πέρα που υπάρχει κενό, δηλαδή μόνο στο φυσικό νύχι. Και σε αυτή τη φάση, επειδή το ακριτζέλ θέλει από κάτω βάση, θα χρησιμοποιήσω μία τούμπανο ουσιαστικά, μία βάση. Είναι από τη Semilac, είναι η Extend Base, είναι πάρα πολύ ωραία βάση. Είναι μία έτσι σκληρή βάση που ουσιαστικά προετοιμάζει το νύχι μου να δεχτεί το υλικό. Βάζω μία λεπτή ουσιαστικά στρώση. Μόνο εδώ πέρα που υπάρχει κενό και το πολυμερίζω για 60 σεκόντ σε LED λάμπα. Και αφού έχει πολυμεριστεί η βάση, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη συντήρηση με το ακριτζέλ. Εγώ ουσιαστικά, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιώ αυτό το ακριτζέλ. Είναι η απόχρωση Cover. Είναι η δεύτερη φορά που χρησιμοποιώ αυτό το ακριτζέλ. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γιατί έχει πάρα πολύ διάρκεια, ό,τι και να γίνει. Εγώ, ειδικά που έχω και ονειχοφαγία και γενικά σχετικά λιπαρό νύχι, δεν μου το πετάει, δεν κάνει φουσκώματα, διαρκεί και εννοείται ότι αυτό το υγρό πάλι από αλλού, το οποίο το χρησιμοποιώ ουσιαστικά για να κλειστράει το πινέλο μου, μυρίζει τσιχλόφουσκα και καμία σχέση με το ακριλικό υγρό το οποίο βρώμαγε. Γι' αυτό κιόλας αντικατέστησα το ακριτζέλ, το οποίο έχει μέσα και τζέλ, γι' αυτό και πολυμερίζεται μετά, αλλιώς δεν στεγνώνει με τον αέρα. Οπότε, επειδή τα λόγια είναι περιτά, πάμε να σας δείξω πώς κάνω το ακριτζέλ. Λοιπόν, βάζω ουσιαστικά το πινέλο μου, έχω πάρει και τις λαλού, αλλά το θέμα είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ στην άκρη τουλάχιστον να κάνει αυτήν εδώ πέρα τη μυτούλα. Αυτό το συγκεκριμένο το πινέλο το είχα πάρει από το Δάφνης, να φανταστείτε. Λοιπόν, αρχίζω και χτίζω. Λοιπόν, ουσιαστικά πρώτα απ' όλα το στρογγυλεύω αρχικά για να μου είναι πιο έτοιμο και αρχίζω μετά με αγκαλίτσα γύρω να απλώνω το υλικό μου. Πολύ απαλές κινήσεις γιατί θέλω από την αρχή να κάνω την καμπύλη apex. Αφού έχει πολυμεριστεί, το καθαρίζω με cleanser ουσιαστικά για να φύγει η κολόδης και να το προετοιμάσω για να το λιμάρω. Τα νύχια μου είναι έτοιμα, λιμαρισμένα έτοιμα και έτοιμα να υποδεχτούν αυτό εδώ πέρα το τέλειο χρώμα από Semilac. Είναι το 070, το οποίο είναι ένα σκούρο μπορντό, αλλά έχει μέσα και τα γκλιτεράκια του, οπότε πάμε να βάψουμε το νύχι. Είναι το καλυπτικό και με μία στρώση που λέω λόγος είναι τέλειο.
και τα πολυμερίζω για 30 σεκόντ. Πριν κάνω το σχέδιο, θα βάλω top No Wipe. Είναι ένα top το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από Mix Coco. Τώρα για να κάνω το σχέδιο θα μπαφάρω από πάνω από το γυαλιστικό, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ όταν κάνω νύχια να μην είναι γυαλισμένο. Παρ' όλα αυτά εγώ θέλω πρώτα να κλειδώνω και το χρώμα για να μην έχω κάποια απώλεια, και το μπαφάρω. Αφού το μπάφαρα θα πάρω αυτό εδώ πέρα το πινέλο μου, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Μας το είχαν δώσει στο Femme Fatale που είχα κάνει ένα σεμινάριο γραμμικό. Και εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα πάω να βάλω εδώ πέρα χιόνι απλωμένο. Σαν πρώτη φάση, παίρνω εδώ πέρα. Α, χρησιμοποιώ άσπρη πάστα. Στα σχέδια θέλω να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένο όλο. Και μ' αρέσει να έχω πάστα. Δηλαδή το ημιμόνιμο, η αλήθεια είναι ότι δεν μ' αρέσει να το δουλεύω όταν κάνω σχέδια. Πριν το βάλω να στεγνώσει, θα πάρω αυτή εδώ πέρα τη σκόνη, η οποία είναι Sugar Effect, και θα τη βάλω από πάνω για να μου δώσει έτσι και ένα ανάγλυφο στοιχείο, βασικά μία ανάγλυφη υφή. Λοιπόν, και το βάζω. Και το πολυμερίζω. Και αφού έχει πολυμεριστεί, με ένα πινέλο βεντάλια θα διώξω αυτό που περισσεύει. Και μπορώ να το αφήσω έτσι. Όμως επειδή εμένα γενικά μ' αρέσει το παιδί, δηλαδή στο κόκκινο να φαίνεται λίγο πιο έντονο, θα πάρω το top coat μου, θα γεμίσω λίγο εδώ πέρα τα κενά, για να φαίνεται λίγο πιο, έτσι, πιο λαμπερό. Έτοιμο. Και θα το πολυμερίσω και αυτό. Στο δεύτερο αυτό νύχι σκέφτομαι να κάνω κάτι σε γραμμικό και μετά χιόνο στη βάδα, αλίμονο. Οπότε πάμε να αρχίσουμε πρώτα με το γραμμικό. Με ένα dotting tool θα κάνω τα χιονάκια. Θα το πολυμερίσω. Θα πάρω τώρα λίγο gel και θα βάλω στρασάκι από πάνω. Εγώ έτσι τα κολλάω τα gel από κάτω. Θα βάλω λίγο gel εδώ πέρα, στη μέση της χιονοστιβάδας. Και μετά θα πάρω ένα σρας και θα το βάλω. Έχω πάρει εδώ πέρα λίγο χρυσό και θα βάλω εδώ πέρα λίγο στο γραμμικό. Έτσι εδώ. Βάλω εδώ πέρα το No Wipe για να το... Εντάξει παιδιά, πόσο πια. Την Άρτα και τη Γιάννη να έχουν αυτά τα νύχια. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ πέρα το No Wipe και πρόσεξε να δεις τι θα κάνουμε. Το πολυμερίζω. Αφού το έχω πολυμερίσει, παίρνω το Semi Flash Aurora Pink και το βάζω εδώ και γίνεται χαμός. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε τι έχει γίνει. Άλλοι το βάζουν με σφουγγαράκι, άλλοι το βάζουν με δαχτυλάκι. Εγώ προτιμάω το δαχτυλάκι. Βγάζω την περιττή ουσία από εδώ. Κοίτα λίγο εδώ. Εντάξει, ωραία. Και συνεχίζω με top No Wipe. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Και περνάω και αυτό.
και τα βάζω να πολυμεριστούν. Τέλος, αφού επικρατεί ένας χαμός εδώ πέρα, θα βάλουμε λαδάκι επωνυχίων. Και αυτά είναι τα νύχια μου. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Εύχομαι να το γιόρτασες και εσύ μαζί μου. Ειλικρινά, μπορείς και εσύ, αν θέλεις, να τα κάνεις τα νύχια σου. Περιμένω τα σχόλιά σου και όλα αυτά τα καλά. Και μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, αλλά και να με ακολουθείς στα social media. Φιλάκια πολλά, γιορτινά. Μουά!